Αρχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ, Αλφα Σαμουήλ, πρώτο Σαμουήλ. Είμαστε στη σελίδα 378, Σαμουήλ Αλφα γιώτα κεφάλαιο. Σαμουήλ Αλφα γιώτα κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο από τη σελίδα 278. Σελής 278 Είπε δε Σαμουήλ προς τον Σαούλ Εμέ απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί των λαών αυτού, επί τον Ισραήλ Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης στον Ισραήλ Ότι αντεστάθη σε αυτόν εν τειωδώ, ότε ανέβαινε εν ξεγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πάνω ό,τι έχει. Και μη φυστεί αυτού και θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βουν και πρόβατων και κάμιλων και όνων. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαών και απειρίθμησε αυτούς εν διακοσίας 200.000 πεζών και 10.000 ανδρών Ιούδα. Και ήλθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και είπε ο Σαούλ προς τους κενέους, «Υπάγετε, αναχωρήσατε, κατάβητε εκ μέσου των αμαλικητών, για να μην σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι εσείς εδείξατε έλεος πάντα στους Ιού Ισραήλ, ότε ανέβαινον εξ Αιγύπτου». Και ανεχώρησαν και νέοι εκ μέσου των αμαλικητών και επάταξεν ο Σαούλ του Αμαλικήτας από Αβυλά έως τις εισόδου Σουρ της καταπρόσωπων Αιγύπτου και συνέλαβε Αγάγ, τον βασιλέα των Αμαλικητών Ζώντα, πάντα δε τον λαών εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρα. Πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαό των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτεροβόντων και των αρνίων και παντό αγαθού. Και δεν ήθελα να εξολοθρεύσω συν αυτά. Αλλά παν το ευτελέ και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγο κυρίου προ τον Σαμουή, λέγον: Μετεμελήθην ότι έκαμα τον Σαούλ Βασιλέα, διότι εστράφη από πιστέν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Και τούτο ηλιπησε τον Σαμουήλ και βόησε προς τον Κύριον διόλης της νυχτός. Και όταν εξηγέρθη ο Σαμουήλ ενωρίς δια να υπάγει η συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες «Ο Σαούλ δήλθεν εις τον και ειδού ανήγυρεν εις αυτών τρόπεον. Έπειτα εστράφει και διεπέρασε και κατέβησε γάλγαλα. Και πήγε ο Σαμουήλ προ τον Σαούλ. Και είπε ο Σαούλ προ αυτόν: Ευλογημένο να είσαι παρά του κυρίου. Εξετέλεσα το λόγο του κυρίου. Είπε δε ο Σαμουήλ: Και τι αυτή και τι συμφωνία αυτή των προβάτων, ει τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία να ακούω. Και είπε ο Σαούλ εκ των αμαλικητών. Και είπε ο Σαούλ: Εκ των αμαλικητών έφερα αυτά. Διότι ο λαό εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, δια να κύριον των Θεών σου, τα δε λοιπά εξολοθρέψαμεν. Τότε είπε ο Σαμουήλ προ τον Σαούλ: Άφε, και θέλω να παγγείλει προ ε, τι ελάλησε ο κύριο σε με τη νύχτα. Ο δε είπε προς αυτόν: Λέγε, και είπε ο Σαμουήλ, ενώ εσύ είσαι ο μικρό έμπροσθεν των οφθαλμών σου, δεν έγινε η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έχρισεν ο κύριο βασιλέα επί τον Ισραήλ και σε έστειλε ο Κύριος εις την οδόν και είπεν «Είπαγε και εξολότρεψον τους αμαρτάνοντας εις εμέ, του αμαλικίτας και πολέμησον αντίον αυτού έσω ξαφανίσεις αυτούς». Γιατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνή του Κυρίου αλλά όρμησας επί τα και έπραξας το κακό ενώπιον του Κυρίου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ «Ναι υπήκουσα τη φωνή του Κυρίου και πήγα εις την οδόνη στην οποία ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε αμελοκίτες εξολόθρευσα. Ο λαός όμως έλαβε εκ των λαφύρων πρόβατα και βόα τα καλύτερα από των απαγορευμένων για να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεόν σου εν γαλγάλης. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και στα τα εις θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου, Ιδού υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία, υποκοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απίθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Επειδή εσύ απέριψα στων λόγο του Κυρίου δια τούτο και αυτός απέριψε σε από του να είσαι βασιλεύς. Και είπε ο άλλο προς τον Σαμουήλ, η μάρτισα διότι παρεύει το πρόσταγμα του Κυρίου και του λόγου σου. Φοβηθείς των λαών και υπακούσας εις την φωνήν αυτών. Τώρα λοιπόν συγχώρεσον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμού για να προσκυνήσω τον Κύριον. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, «Δε θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέριψα στον λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέριψε σε από του να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ για να αναχωρήσει, εκείνος επίασε αυτόν από του κρασπέδου του ηματίου αυτού και εξεσχίστη και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εξέσχισε ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε να φτύνει τον πλησίον σου τον καλύτερόν σου. Ουδέ θέλει ψευστεί, ο ισχυρός του Ισραήλ ουδέ θέλει μεταμεληθεί, διότι ούτω δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Ο δε είπε αλλά τι μισόν με τώρα παρακαλώ έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έμπροσθεν του Ισραήλ και επίστρεψον με που δια να προσκυνήσω Κύριον τον Θεόν σου και επέστρεψε ο Σαμουήλ κατόπιν του Σαούλ και προσεκίνησε ο Σαούλ τον Κύριον. Τότε είπε ο Σαμουήλ φέρε τέμι εντάφθα Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικητών και ήρθε προς αυτόν ο Αγάγ χαριέντος διότι έλεγε ο Αγάγ Βεβαίω η πικρία του θανάτου επέρασεν. Ο δε Σαμουήλ είπε καθώς η τέκνοσε γυναίκα σιρομφέα σου ούτω θέλει ατεκνοθεί μεταξύ των γυναικών η μήτρη σου και κατέκοψε ο Σαμουήλ τον αγάγανοπιον ενώπιον του κυρίου Εν Γαλγάλη. Τότε ανεχώρησε ο Σαμουήλ Ισραμά. Ο δε Σαούλ ανέβη στον οίκο αυτού Ι Γαβαά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ έω τη ημέρα του θανάτου αυτού. Επένθησε νόμο ο Σαμουήλ για τον Σαούλ και ο κύριο μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ. Πόσο εύκολα ο ευλογημένος του Θεού μπορεί να γίνει ο καταραμένος του Θεού μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα από μία απόφαση, μέσα από μία φοβία, μέσα από μία λανθασμένη σκέψη. Όχι οποιαδήποτε όμως λανθασμένη σκέψη, λανθασμένη απόφαση, φοβία, γιατί όλα αυτά είναι ανεκτά υποφερτά και αναμενόμενα για τους ιούς των ανθρώπων και από το Θεό αλλά και από όλους τους ανθρώπους και μέσα στην Εκκλησία. Ένα πράγμα είναι αυτό το οποίο δεν δέχεται ο Θεός, ένα πράγμα είναι αυτό στο οποίο δεν αντέχει και δεν υποφέρει ο Θεός ιδιαιτέρως για τους κεχρισμένους του Κυρίου. Για αυτούς δηλαδή που ο Θεός τους κάλεσε, τους έκλεξε, τους ευλόγησε, τους αναγέννησε, τους βάφτισε με πνεύμα Άγιο, τους έδωσε έργο και αποστολή ένα πράγμα. Και αυτό το πράγμα αδερφοί αγαπητοί είναι πρέπει που πρέπει να τρέμουμε και να φοβόμαστε. Αυτό που είπε ο Σαμουήλ μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και στα τα καθώ καθώς εις το να υπακούμε τις φωνής του Κυρίου. Ένα πράγμα αδερφοί, μη χάσουμε την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα όταν έχουμε εξουσία. Γιατί αν χάσουμε την υπακοή μας από αδυναμία δεν μπορούσα Κύριε. Αυτό συγχωρείτε, δεν λαμβάνετε καν υπόψη. Αν χάσουμε την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού από άγνοια, δεν ήξερα κύριε, δεν κατάλαβα. Αυτό συγχωρείτε. Αλλά να ξέρουμε επακριβώς πρώτον και να έχουμε την ικανότητα και ιδιαιτέρως με την εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε το θέλημα του Θεού και εμείς δεν το κάνουμε γιατί ακολουθούμε την καρδιά μας που γνωρίζουμε ότι είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη αυτό αποτελεί κίνδυνο θάνατο αποτελεί αιτία απόρριψης από το Θεό δεν μου κάνεις σταματάω να συνεργάζομαι με σένα δεν σε μπορώ άλλο αδερφοί ένα πράγμα να φοβόμαστε το Θεό αλλά σε ένα πράγμα ιδιαίτερο. σε αυτό που θέλει η υπακοή είναι καλύτερα από όλα τα άλλα πράγματα και επαναλαμβάνω στην αδυ, την αδυναμία σου να του πεις δεν μπορώ κύριε το δέχεται και το συγχωρεί και δεν το λαμβάνει υπόψη. Να πεις με πλάνησε και δεν το κατάλαβα ο διάβολος δύσκολο αλλά και αυτό ακόμη το αποδέχεται. Αλλά να ξέρεις ακριβώς τι θέλει ο Θεός και να το κάνεις τότε μπαίνουμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εκούσια αμαρτία για την οποία ο Λόγος του Θεού μιλάει με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και θέλω μάλιστα να το διαβάσουμε. Είναι στη σελίδα 1066. Να το διαβάσουμε πόσο, με πόσο μεγάλη αυστηρότητα μιλάει ο Λόγος του Θεού. Είναι στην επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου και στο δέκατο κεφάλαιο. Με πόσο μεγάλη αυστηρότητα μιλάει ο Λόγος του Θεού για αυτό ακριβώς που έκαμε ο Σαούλ. Διαβάζω από το 26 εδάφιο. Διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας αμαρτάνομεν εκουσίως δηλαδή θέλουμε όχι εξ αδυναμίας και ούτε εξ αγνίας, γιατί λάβαμε τη γνώση της αληθείας τότε δεν απολύπεται, πλέον θυσία παρα... περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έκαψ... έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Έχετε ξανακούσει τόσο σοβαρά λόγια για έναν άνθρωπο που πέφτει σε αμαρτία. Δεν υπάρχουνε. Πιο σοβαρά λόγια δεν υπάρχουνε. Είναι αντίστοιχα λόγια με αυτά που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε εάν κάποιος βλασφημίσει τον Πατέρα συγχωρείτε αν κάποιος βλασφημίσει τον Υιόν συγχωρείτε αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν συγχωρείται εις τους αιώνες αυτή η απόλυτη αυστηρότητα χωρίς δυνατότητα επιστροφής είναι αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού και το επαναλαμβάνω. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν και συνεχίζουμε εκουσίως αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας δεν απολείπεται πλέον θυσία παρα, περί αμαρτιών αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίον μέλη να κατατρώγει τους εναντίους και ας το δούμε τώρα μέσα από το υπέροχο αυτό παράδειγμα του Λόγου του Θεού για τον Σαούλ. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη όλοι είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, όλοι. Αλλά προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς εκπαίδευση, προς εμπανόρθωση και προς τελειοποίηση τελικά των Αγίων. Ο Σαούλ λοιπόν ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός τη δεδομένη στιγμή έκλεξε σαν τον πλεον αξιόπιστο για να τον χρήσει βασιλιά και άρχοντα του λαού Ισραήλ. Τον πλεον αξιόπιστο. Δεν υπήρχε άλλος καλύτερος; Μοναδικός. Και σε εμφάνιση και σε χαρακτηριστικά σάρκος και ψυχής και πνεύματος. Ψυχής υποτεταγμένος στα λόγια του πατέρα του και σε αυτούς που είχαν εξουσία επάνω του. Χωρίς καμία αντίσταση Πρόθυμος Το πρόθυμος αδερφή αγαπητή είναι πάρα πολύ σημαντικό Προσών για τον εργάτη του Θεού Και για τον δούλο και για τη δούλη του Θεού Πρόθυμος Τι σημαίνει πρόθυμος θα πας Ναι θα δω και εντάξει καλά θα πάω Αυτός δεν είναι πρόθυμος άστον αυτόν ναι. Όταν ο κύριος λέει θα πας Ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού λένε αμήν Πότε τώρα για σκεφτείτε να μην ήταν πρόθυμος ο Αβραάμ όταν του είπε ο Θεός πήγαινε να θυσιάσει τον Υιόν σου τώρα αλλά για να το σκεφτώ, να προσευχηθώ, να ρωτήσω ναι αλλά ο Θεός του το είπε. Σηκώθηκε το ίδιο πρωί με αποτέλεσμα έφτασε την τρίτη μέρα ο Θεός τον σταμάτησε και δεν έφυγε χωρίς θυσία γιατί ο Θεός είχε προετοιμάσει την τρίτη μέρα εκεί στο συγκεκριμένο όρος Μοριά στο συγκεκριμένο λόφο που ο Θεός του δείξε ένα κρυάρι πιασμένο από τα κέρατα σε ένα θάμνο για να το θυσιάσει σκεφτείτε ο Ιωσήφ να μην είχε αυτό το πνεύμα όταν του, του, του είπε άγγελος κυρίου μην φυστείς να πάρεις τη γυναίκα σου γιατί το τέκνο της είναι εκ πνεύματος Αγίου και το πρωί αμέσω δεν είπε να τη ρωτήσω να το διερευνήσω δεν συζητιέται ο λόγος του Θεού ο Λόγος του Θεού υπο, υπακούεται. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να διαπραγματευτούμε μαζί Του το Λόγο Του, αλλά μας κάλεσε να αποδεχόμαστε το Λόγο Του. Ο Λόγος του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Και αν σου έχει αποκαλύψει και φανερώσει ο Θεός το Λόγο Του, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις πολιτική και να κρύβεσαι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ούτε έχεις δικαίωμα να διστάζεις και να είσαι δίγνομος γιατί ο δίγνομος άνθρωπος είναι ακατάστατος εμπάσες τεσοδής αυτού λέει ο λόγος του Θεού στο, Σα, στο Σαούλ λοιπόν τον οποίο ο Θεός διεπίστωσε ότι είναι ο πιο αξιόπιστος για βασιλιάς του Ισραήλ τον έχρισε έκανε ένα σοβαρό λάθος πάρα πολύ σοβαρό λάθος από φόβο βιάστηκε και ενώ έπρεπε θυσία να κάνει ο Σαμουήλ, αυτό έκανε μόνο του. Και ο Θεό απέρριψε τον οίκο του από το να βασιλεύει στου αιώνα των αιώνα. Δεν απέρριψε αυτόν όμω από βασιλιά. Απέρριψε τη συνέχειά του. Αλλά δεν απέρριψε τη βασιλεία του. Με αποτέλεσμα. Συνέτριψε μυριάδες φιλιστέων ο Θεός χρησιμοποιώντας την πίστη του γιού του του Ιωνάθαν. Και στη συνέχεια συνέτριψε όλους τους εχθρούς του, τους Μωάβίτες, τους Αμονίτες, τους Υιούς του Ρεδόμ, τους, τους Υιούς του Σοβά, τους Φιλιστέους και δεν βρέθηκε κανείς να σταθεί απέναντί του ισχυρός. Και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από 400 στρατιώτες που είχε και τον υπηρετούσαν απέκτησε 200.000 στρατό συν 10.000 από τη φυλή του Ιούδα. Έκρηξη ευλογίας. Ξέρετε θα πει από 400 στρατιώτες 210.000 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτή είναι η αρχή τι έχει ακόμη ο Θεός να κάνει. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί αυτό ισχύει για όλους μας. Ό,τι έχει κάνει ο Θεός μέχρι τώρα είναι η αρχή. Τι έχει να κάνει ακόμη. Μην τα χάσουμε. Το επαναλαμβάνω. Ένα πράγμα να φοβόμαστε. Τίποτα άλλο. Τον Θεό ως προς την υπακοή στα λόγια του. Αν δεν έχεις καταλάβει κάτι, δεν πειράζει. Μα δεν το έχεις καταλάβει αυτό, δεν το έχω καταλάβει, πειράζει. Ούτε κανένας θα σε μαλώσει, ούτε κανένας θα σου ζητήσει λογαριασμό, ούτε ο Θεός θα σε κρίνει. Αλλά όταν λες έχω καταλάβει και δεν το κάνεις, ενώ σου δώσει την εξουσία να μπορείς, εκεί να τρέμεις. Εκεί να τρέμουμε. Εγώ εξομολογούμαι ότι αυτό είναι από τα λίγα που τρέμω. Μη χάσουμε σαν το Σαούλ τα αυγά και τα πασχάλια λένε οι άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί πολλά σου εδόθησαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Περισσότερα σου εμπιστεύθησαν. πολύ περισσότερα θα σου απαιτηθούν από το Θεό. Καλύτερα να μην μας έχουν αποκαλυφθεί, παρά να μας αποκαλυφθούν και να κάνουμε τα αντίθετα. Πράγματι λοιπόν, σε αυτή την περίοδο της δόξας του Σαούλ, ο Κύριος καλεί τον Σαμουήλ και του λέει έχω μία αποστολή σε σένα Σαμουήλ, πήγαινε να πεις ακριβώς τα λόγια μου, αυτά που σου είπα στο Σαούλ. Πρέπει να πράξει πάσα τη δικαιοσύνη μου. Η αμαρτία των αμαλικητών έφτασε στο πλήρες και ήρθε ο καιρός να τους κρίνω και θα τους κρίνω με το λαό Ισραήλ γιατί όταν εξήλθαν εξ Αιγύπτου για να ανέβουν στη γη Χαναάν, οι αμαλικίτες δεν, δεν, δεν τους επέτρεψαν. Πες λοιπόν στο Σαούλ ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θα εκδικήσω όσα έκανε ο αμαλίκαιος τώρα». Γι' αυτό πάταξον τον Αμαλίκ πρώτον, εξολόθρευσον, προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, τις λεπτομέρειες της οδηγίας του Θεού. Πάταξον τον Αμαλίκ πρώτον. Δεύτερον, εξολόθρευσον ό,τι έχει. Μην αφήσει τίποτα για λάφυρο. Τρίτον, μη φυστείς αυτούς. Και τέταρτον, θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βουν και πρόβατων και κάμιλων και Ο Αμαλίκ είναι το, η προτύπωση του φρονήματος της σαρκός. Σαρκικοί είναι οι Αμαλικίτες. Αυτό σημαίνει και το όνομά τους αν δεν κάνω λάθος. Ή κάπω έτσι τέλος πάντων. Δεν το ξέρω καλά, διαγράψτε το, δεν κάνω λάθος. Όμως είναι η προτύπωση του φρονήματος σάρκας. Και ο Θεός φρόνημα σαρκός δεν θέλει τίποτα από το λαό Του. Τίποτα. Θέλει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και το φρόνημα του Αγιασμού. Άνευ του Αγιασμού κανένας δεν θα δει και δεν θα βλέπει το πρόσωπο του Θεού. Και τι είναι ο Αγιασμός σώματος και ψυχής και πνεύματος. Ολοκλήρως θέλει ο Θεός να είμαστε Άγιοι ολοκλήρως και στο πνεύμα δηλαδή ταπεινή όχι αλαζονική όχι με εντολές αλλά με συγχωρητικότητα με παράκληση με ηκεσία με ταπείνωση και βοήθεια στην ψυχή όχι με σκληρότητα όχι σκληρή πέτρινη καρδιά, αλλά παλή και τρυφερή, να μπορεί εύκολα να μετανοεί, να μπορεί εύκολα να ζητάει συγνώμη, να μπορεί εύκολα να διώχνει μακριά κάθε επιθυμία των οφθαλμών και των άλλων πραγμάτων. Και η επιθυμία της καρδιάς να είναι το θέλημα του Θεού. Και το φρόνημα της αρκός, αγιασμός. Αγιασμός. Ο άντρας πρέπει να είναι πραγματικά κόσμιος, σοφός, φρόνιμος. Δεν μπαίνουμε στην εκκλησία παραδείγματο χάρη και μασάμε τσίχλες και βάζουμε τον απόδει πάνω στ' άλλο. Εδώ είναι το, ο, 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 ο οίκος του Θεού, εδώ είναι ο Χριστός, κουρεμένος, τακτοποιημένος, όχι με κόμι. Όχι με ρούχα που να φανερώνει τη σωματική, τη σωματική του διάπλαση. Όποια και να είναι αυτοί. Με ευσέβεια, φοβούμενος στο Θεό. Ερχόμαστε στον οίκον του Θεού, δεν ερχόμαστε με σορτσάκια. Δεν ερχόμαστε με μπλουζίτσες που να φαίνονται οι μπρατσάρες. Είναι κόσμιος ο δούλος του Θεού. Αλλά η δούλη του Θεού ακόμη περισσότερο. Με στολή σεμνή, σε με εδώ, με σοφροσύνη. Τι θα πει στελή σοημνή, όχι προκλητική. Δεν φοράμε μήνυ να φαίνονται τα πόδια μας να τα δει ποιο. Σε ποιον τα δείχνουμε. Δεν βάφουμε τη φάτσα μας δεν της αρέσει η λέξη αυτή τη γυναίκα μου. Λέει, μη τη λέξη φάτσα. Ωραία, δεν βάφουμε τα μούτρα μας. Του αρέσει. Ούτε και αυτό λέει, της αρέσει. Το προσωπάκι μας, δεν το βάφουμε το προσωπάκι μας. Δεν το βάφουμε. Γιατί να το βάψουμε. Γιατί να το μπογιατίσουμε. Γιατί να το χαλάσουμε. Με μαύρα και κόκκινα και κίτρινα και πράσινα και το κάνουμε σαν ασβέστη. Γιατί. Τι να αλλάξουμε. Τι να διαφοροποιήσουμε. Τι να φανερώσουμε. Τι να δείξουμε. Δεν αφήνουμε τα, τα, το σώμα μας να φαίνεται και να διακρίνεται, αφού στα στενή που λες α, τι γίνεται εκεί πέρα. Αδερφοί με στολή σεμνή, με εδώ, τι σημαίνει εδώ, ντροπή. Η γυναίκα ντρέπεται και ο άντρας ντρέπεται, αλλά και η γυναίκα ντρέπεται. Για σκέψου τώρα να, να, να δούμε τώρα τη γυναίκα να βγαίνει έξω και ο άντρας να τη βλέπει και να λέει τώρα πώς ντύθηκε έτσι η γυναίκα μου πώς, πώς και να περπατάει και γουνιστεί και λυγιστεί με εδώ, με ντροπή είναι δούλη Θεού επαγγελωμένη θεοσέβεια αλλά και σοφροσύνη όχι άφρον όχι με αφροσύνη πολλά μπορούμε να, να πούμε σε αυτό αλλά δεν θα συνεχίσουμε τα ξέρουμε αμήν αδερφοί εκείνο που θέλουμε, που πρέπει όμως να γνωρίζουμε είναι ο αγιασμός μην νομίζετε, μην περάσει από το μυαλό καθενός εάν δεν στεκόμαστε σε αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος ότι θα βλέπουμε το Θεό στη ζωή μας εφόσον το καταλάβουμε, δεν θα τον βλέπουμε και δεν θα τον δούμε ούτε και εκεί δεν θα τον δούμε ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό ανευτοποιού κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Θα μου πεις, εγώ θέλω να δίνουμε όπως θέλω, ό,τι θέλεις να κάνεις. Α, αυτό είναι άλλο. Σε κανέναν δεν έχουμε δικαίωμα να τον πλησιάσουμε και να του πούμε άλλαξε ντύσιμο, άλλαξε συμπεριφορά. Όχι. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίζει και να στέκεται μπροστά στο λόγο του Θεού. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τον άλλον. Κανένας, 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 μόνο ο λόγος του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να πει σε κάποιον πρόσεξε να αλλάξεις. Μην το ξανακάνεις αυτό. Αυτό είναι αφροσύνη. Γι' αυτό τι λέει και οι γυναίκες. Με στολισεμνή εδώ και σοφροσύνη. Είναι σόφρονες οι χριστιανοί. Γιατί ξέρουνε ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες Και μπορεί ο αδελφός σου ή η αδελφή σου να φταίνε σε αυτό Αλλά εσύ φταίσαι πολύ περισσότερα Γι' αυτό τι λέει ο λόγος του Θεού Μην κρίνετε γιατί θα κρυθείτε Και ομιό, όποιο μέτρο κρίνετε με αυτό ίδιο μέτρο θα κρυθείτε Και εγώ δεν θέλω να με κρίνει ο Θεός Εγώ θέλω να με δικαιώνει ο Θεός Γι' αυτό τι θα κάνω κι εγώ θα δικαιολογώ τους αδελφούς μου Θα μακροθυμώ στους αδελφούς μου μέχρι πότε μέχρι το τέλος Μέχρι το τέλος μέχρι την αρπαγή της εκκλησίας Θα μακροθυμώ δεν θα τους μαλώνω δεν θα ελέγχω Δεν θα γίνω διδάσκαλος μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι Γιατί σε μεγαλύτερα κατάκριση θα πέσετε Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πιάσει από τα τον αδελφό του Κανένας δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τον αδελφό του. Όλοι έχουμε υποχρέωση να μακροθυμούμε και να προσευχόμαστε αν βλέπουμε ότι κάτι είναι σοβαρό και δεν διορθώνεται. Μέχρι εκεί μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός. Να προσευχόμαστε και να μακροθυμούμε. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλος. Στη μακροθυμία και στην υπομονή δεν υπάρχει όριο. Πόσο καιρό να κάνω υπομονή μέχρι το τέλος. Ποιο είναι το τέλος, ξέρω εγώ. Μέχρι το τέλος. Και θα μακροθυμούμε και θα υπομένουμε. Ο Σαούλ λοιπόν είχε συγκεκριμένες οδηγίες. Αλλά οι οδηγίες του Θεού δεν είναι μόνο οδηγίες, είναι και εξουσία. Όταν του λέει πάταξον, σημαίνει ότι εγώ θα σου δώσω τη δυνατότητα να πατάξεις. Όταν είπε μην αφιστείς κανέναν, σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να λυπηθεί και να μην λυπηθεί. Και όταν πει μην αφήσει κανένα ζώο, το οποιοδήποτε και να είναι, σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να μην αφήσει κανένα, πρόσεξε τον εαυτό σου. Αυτό δεν κατάλαβε ο Σαούλ. Πήγε, κατενίκησε και λέει η γραφή. Αφού εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρας όλους τους αμαλικίτας, άφησε ζώντα τον βασιλέα των αμαλικητών. Γιατί βρε παιδί μου, έλατε, γιατί. Και ακούστε, πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ. Και έχει σημασία αυτό που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού γιατί είναι η αλήθεια. Ότι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Εφίστη, λυπήθηκε και ο Σαούλ και ο λαός τον Αγάκ, τον βασιλιά των Αμαλικητών, τα καλύτερα των προβάτων, εφίστη ο Σαούλ και ο λαός, και των βοών και των δευτεροβόντων και των αρνείων και παντός αγαθού και δεν θέλησαν, αν και μπορούσαν, και δεν θέλησαν ούτε ο Σαούλ ούτε ο λαός να εξολοθρεύσουν αυτά. Αντιθέτως πάντο ευτελές και το εξουδενωμένων εκείνων εξολοθρεύσαν. Δεν θέλησαν. Μπορούσαν. Αυτό ο Σαμουήλ δεν το είδε, αλλά ο Θεός το είδε. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές προσέχουμε να μην μας δουν οι αδελφοί μας. Και δεν προσέχουμε να μην μας δει ο Θεός. Και αυτό είναι λάθος ολονών μας. Προσέχω να μην με δουν τα παιδιά μου και δεν σκέφτομαι ότι θα με δούνε, θα με βλέπει ο Θεός. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, Είχα κόψει, μου είχε κόψει ο Κύριος το τσιγάρο, μετά ήρθαν έτσι τα πράγματα, ξανάρχισα και από μακριά βλέπω έναν αδελφό να έρχεται και εγώ στο χέρι το τσιγάρο, το έβαλα στην τσέπη και κάηκα ολόκληρο. Δεν με ένιαξε που ο Θεός με, με, με έβλεπε, με ένιαξε που με έβλεπε ο αδελφός μου. Γιατί τον αδελφό μου το μάτι του το βλέπω, αλλά το μάτι του Θεού δεν το βλέπω, αλλά αυτός με βλέπει και πάει το βράδυ στο Σαμουήλ και του λέει ο Θεός «Με ότι έκαμα το Σαούλ βασιλέα διότι εστράφη από πιστέν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε». Πάει τέλειωσε με που τον έκανα βασιλιά. Λυπάμαι, λυπήθηκα γιατί αυτή η μεταμέλεια μέσα από το εβραϊκό κείμενο έχει την έννοια της μεταμέλειας από Λυπήθηκα και μεταλμελήθηκα που έκανα. Λυπήθηκα για το γιατί λυπάται ο Θεό, αδελφοί. Όπω πένθησε και ο Σαμουήλ. Και πενθούμε όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να χάνει τον προσανατολισμό του και την πορεία του. Κλαίμε. Πόσε φορέ δεν έχουμε κλέψει για κάποιου που ταλαιπωρήθηκαν, που έχασαν το δρόμο του, που χάθηκαν πόσες φορές και μάλιστα αν είναι και άνθρωποι που τους αγαπάμε ιδιαίτερος πόσες μανάδες και παταράδες δεν έχουν εκλάψει για ένα παιδί τους που έχασε το δρόμο τους που το έχασε το δρόμο πάει δεξιά και αριστερά ή για έναν συγγενή μας ή για τον άντρα μιας γυναίκας ή για τη γυναίκα ενός συζύγου ο Σαμουήλ έκλαψε και ο Θεός λυπάται και όλοι λυπόμεθα αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό, αδερφοί, να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Όποια ηλικία και να είναι. Βεβαίως υπάρχει η κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, που είναι η πιο δύσκολη και η πιο κρίσιμη. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για τα αδέλφια μας, για όλους ο Θεός να επιστρέψει και ο Θεός να βοηθήσει και ο Θεός να προστατεύσει με τεμελήθην γιατί έκανα βασιλιά το Σαούλ για ποιο λόγο Κύριε διότι εστράφει από το να με ακολουθεί και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε και ελίπησε το Σαμουήλ αυτό και βόησε προς τον Κύριο όλη τη νύχτα Κύριε συγχώρεσέ τον μα και όλη του τη ζωή πένθησε ο, Σα... ο Σαμουήλ αλλά διόρθωση δεν υπήρξε στο Σαούλ ούτε μπορούσε κανείς να κάνει κάτι γιατί ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να αλλάζει γνώμες και σηκώθηκε το πρωί αφού όλη τη νύχτα ήταν ξάγρυπνος και προσευχότανε και σηκώθηκε νωρί το πρωί, πήγε στη συνάντηση του Σαούλ και ανήγγειλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες «Κοιτάξτε τώρα αδερφή, ενό κακού μύρια έπονται οι άνθρωποι και δεν έχουν άδικο». Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον ακολουθεί τον Κύριο, ό,τι και να κάνει πια είναι φοβερό. Πού είναι ο Σαούλ, ο Σαούλ λέει ήλθε στο Κάρμιλον και ανοίγειρε εις σε αυτό του, εις τον εαυτό του τρόπεο. Δοξάστε με. Λες και αυτός τους νίκησε και όχι ο Θεός. Είδατε πως αλλάζει η καρδιά. Ποιος νίκησε τους αμαλικίτες εσύ. Για θυμίσου πως ήσουν με 400 άντρες. Για, θυμί... για δες πως έκανε ο Θεός με 210.000 άντρες. Εσύ τα κατάφερες. Εσύ πέτυχες. Ο, Σαμουήλ, ο Σαούλ ξέρετε τι είπε. Φτιάξτε μου ένα άγαλμα. Εγώ τα έκανα αυτά. Εσύ τα έκανε αυτά. Τον περίμενε ο Σαμουήλ γύρισε. Και όταν γύρισε ο Σαμουήλ τρέχει ο Σαούλ και λέει ευλογημένος να είσαι παρακυρίου. Εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Ακούτε μακράν νυχτωμένος, εξετέλεσα το λόγο του. Τι εξετέλεσες. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ξέρετε γιατί δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γιατί δεν έχει δώσει προσοχή στο λόγο του Θεού. Δεν έδωσε προσοχή. Και δεν κατάλαβε. Και είπε ο Σαμουήλ, ποια είναι η φωνή των προβάτων και των βοών που φτάνουν στα αυτιά μου. Και εδώ τώρα αρχίζει να βγαίνει η υποκρισία του Σαούλ. Είπαμε, η μία πτώση φέρνει τον άνθρωπο σε δεύτερη, σε τρίτη. Γίνεται πια ο άνθρωπος άλλο, άλλος άνθρωπος. Και είπε ο Σαούλ, εκ των αμαλικητών τα φέρα αυτά που ακούγονται. Γιατί ο λαός, δεν είπε εγώ και ο λαός, τον εαυτό τον αθώωσε. Ενώ τι είπε ο λόγος του Θεού. Ο Σαούλ και ο λαός εφίστη τον αγάρ και τα καλύτερα των προβάτων. Τώρα ο Σαούλ τι λέει στο Σαμουήλ. Ο λαός. Εσύ όχι. <συμπλή> Αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών. Αλλά δίκιο έχει. Τα εφίστη για να τα θυσιάσει στον Κύριο το Θεό σου Σαμουήλ. Όχι αν τα φάει. όλα τα λοιπά, τα εξουθενωμένα και τα ευτελή, τα θανατώσαμε. Τότε ο Σαούλ είπε, άστα αυτά τώρα. Τώρα να καθίσω να σου εξηγήσω, άστα αυτά τώρα. Ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί αγαπητοί να προσέχουμε όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, όταν διαβάζουμε τον μας τον Αποκαλύπτη για να τον εκτελούμε δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον κύριε κύριε όχι αυτός που λέει αλλά ο πράτον, αυτός που πράττει το θέλημα του πατρός μου του ουρανίου άστα αυτά τώρα του λέει ο, Σα, ο Σαμουήλ και θα σου απαγγείλω εγώ τι μου ο κύριος το βράδυ και ο Σαούλ πες μου Όταν ήσουν να μικρό του οφθαλμού σου, δεν σε έκλεξε ο Θεός και σε έκρισε βασιλιά και κεφαλή του λαού Ισραήλ. Και τώρα ο Κύριος δεν σε έστειλε σε αυτή την οδό και σου είπε εξελόθρευσον του σαμαρτάνοντας εις εμέα μαλικίτας. Προσέξτε τη λέξη, του αμαρτάνοντα από τότε άρχισαν και δεν σταμάτησαν να αμαρτάνουν οι αμαλικίτε. Είναι αυτό που λέμε του εκουσίω. Του αμαρτάνοντα αμαλικίτα και σου είπε πολέμησε εναντίον αυτών και εξαφάνισε του όλου. Γιατί λοιπόν δεν υπήκουσε στην φωνή κυρίου, αλλά όρμησε ει τα λάφυρα και έπραξα το κακόν αυτό ενώπιον του κυρίου. Όρμησε, αυτό είδε ο Θεό. Εφίστη τα λάφυρα για να ορμήσει τα λάφυρα. Και αδελφοί, αγαπητοί, τρία πράγματα είναι αυτά που καταστρέφουν τον άνθρωπο. Το πρώτο πράγμα είναι η περηφάνεια. Το δεύτερο είναι το σαρκικό φρόνημα, πορνεία, μοιχεία καθαρσία. Και το τρίτο πράγμα είναι το συμφέρον. Τα λάφυρα. Τα οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να πληρώνεται άνθρωποι. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να πάρουμε, ερχόμαστε για να δώσουμε. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, το πρώτο που καταστρέφει. Συμφέρον, χρηματισμός και οτιδήποτε όφελο το δεύτερο και η το τρίτο. Καταστροφή. Πλήρης καταστροφή. Ο Σαούλ δεν υπερηφανεύθηκε τώρα, αλλά ζήλεψε τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, τα εφίστη μαζί με το λαό. Και όρμησε στα λάθυρα, τα οποία όμως αυτά τα λάθυρα είναι καταραμένα. Δεν είναι ευλογία Θεού, είναι κατάρα Θεού. Γιατί είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και συνεχόμενης αμαρτίας μάλιστα. Γιατί λοιπόν δεν υπήκουσας εις την φωνή του Κυρίου και όρμησες στα λάθυρα και τι είπε ο Σαούλ, Όχι, υπήκουσα. Υπήκουσα. Πήγα στην οδό που με έστειλε ο κύριο. Πολέμησα με του αμαλικίτε. Του εφώνευσα, έφερα όμω και τον αγάγο εδώ. Ο λαό όμω, όχι εγώ, ο Θεός τι λέει, δεν υπήκουσα στις φωνή του κυρίου και εσύ όρμησε στα λάφυρα. Και ο Σαούλ τι λέει, Όχι εγώ, ο λαό. Και είναι αδελφοί, αγαπητοί, τρομερό. Όχι εγώ η γυναίκα μου. Όχι εγώ η Εύα με απάτησε. Όχι εγώ η εκκλησία. Οι αδελφοί μου. Οι άλλοι όλοι. Ενώ ο Θεός τι θέλει να πούμε. Εγώ κύριε το πονηρό ενώπιον σου έπραξα. Και τότε τι γίνεται ο άνθρωπος. Δεν αμαρτάνει εκουσίως. Αμάρτησε εκουσίως μετανόησε και ο Θεός το συγχώρεσε Άλλο αμάρτανο εκουσίως και άλλο αμάρτησα μετενόησα και ο Θεός με συγχώρεσε Ο λαός έλαβε τα λάφυρα για να τα, τα απαγορευμένα το λέει το έχει καταλάβει Έλαβε από τα απαγορευμένα λάφυρα αλλά για να θυσιάσεις το Θεό σου Σαμουήλ Και ο Σαμουήλ τι να του πει τώρα Καλά δεν έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος δεν αρέσκεται σε ολοκαυτώματα και θυσίε όπως εις το να υπακούμε τις φωνή του Κυρίου. Και δεν έχεις καταλάβει ότι η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Δεν το έχει καταλάβει ότι η υπακοή και η υποταγή είναι το σημαντικότερο πράγμα που απαιτεί ο Θεός από σένα. Η παρακοή, η ανυπακοή και η μη υποταγή έφεραν τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον Παράδεισο και η παρακοή και η μη υποταγή στο θέλημα και στην οδηγία του Θεού φέρνουν τον άνθρωπο έξω από την ευλογία και έξω από την Εκκλησία μπορείς να πεις το Θεό δεν το έχω καταλάβει αλλά όταν όμως το έχει πει ακριβώς τι να κάνεις κάτω. Κάντο αμέσω, αμέσω. Την ίδια στιγμή. Μην το διακινδυνεύει. Και συνεχίζει ο Σαμουήλ. Η απίθεια για να καταλάβεις το μέγεθος της αμαρτίας είναι όπως η μαγεία που τους λιθοβολούσανε. Και το πείσμα στην άποψή σου είναι όπως η ασέβεια και η δολολατρία. Δωλοτρα η απίθεια και το πείσμα. Πείσμα, γιατί να έχεις πείσμα. Η απίθεια και το πείσμα. Επειδή λοιπόν με την απίθειά σου και το πείσμα σου απέριψες το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό και ο Θεός απέριψε εσένα από το να βασιλεύεις και ο Θεός να μας φυλάει. Εδώ είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ο φόβος και τρόμος του χριστιανού. Να σε απορρίψει ο Θεός. Και αν σε απορρίψει δεν αλλάζει γνώμη μετά. Πάει, τέλειωσε. Δεν απορρίπτει εύκολα. Μόνο τους απειθεί και τους ανυπότακτους. Αυτούς τους απορρίπτει. Όχι τους αμαρτωλούς. Ο Σαούλ ξέρετε δεν έχει κάνει αμαρτίες. Σε όλη τη ζωή να δείτε δεν έχει αμαρτίσει. Ο Δαβίδ έχει κάνει και μεγάλες. Και σαρκικές αμαρτίες έχει κάνει σαρκική τουλάχιστον αμαρτία μεγάλη μεταφώνου και υπερηφανεύτηκε και δεν ξέρω και στο μυαλό μου τι άλλες αμαρτίες έχει κάνει. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του. Ήταν υπάκουο στο Θεό και υποτεταγμένος στο Θεό και η καρδιά του ήταν απαλή και μετανοούσε άμεσα. Άμεσα μετανοούσε. Μόλις το καταλάβαινε έτρεχε και έκλαιγε στο Θεό συγχώρεσέ με. Δεν αξίζω συγχώρεσέ με. Ο Σαούλ όμως, να δούμε το πνεύμα του Σαούλ αδελφοί για να αλλάζουμε γνώμη. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ. Προσέξτε. Η μάρτησα, διότι παρεύει το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Με τη δικαιολογία. Φοβηθείς τον λαό και υπακούσας τη φωνή αυτού επιμένει στο ψέμα. Τώρα λοιπόν, εσύ, όχι ο Θεός, εσύ συγχώρεσε παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψε μονετέ μου για να προσκυνήσω τον Κύριο. Αυτή είναι λάθος μετάνοια, λάθος επιστροφή. Ο Δαβίδ σκότωσε τον Ουρία, έκλεψε τη γυναίκα του. Τι είπε, εισέ μόνο μαρτον Κύριε και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Σε σένα μόνο αμάρτησα. Και το αμαρτήμά μας πάσα αδικία, λέει ο Λόγος του Θεού, σε ποιον είναι, στον άνθρωπο. Είναι αμαρτία στο Θεό. Όταν αδικείς έναν άνθρωπο αμαρτάνει στο Θεό. Και όταν συνεχίζεις να αδικείς έναν άνθρωπο, συνεχίζεις και αμαρτάνεις στο Θεό. Αλλά και πάσα παράβασης, πάσα ανυπακοή, και αυτή είναι αμαρτία. Η μετάνοια άχρηστη γιατί είναι λανθασμένη. Συγχώρεσέ με Σαμουήλ. Μπορεί και να σε συγχωρέσει ο Σαμουήλ θα γίνει τίποτα. Όλη τη νύχτα έκλαιγε για το Σαούλ ο Σαμουήλ. Δεν μπορέσε να καταφέρει τίποτα. Και ενώ που έχει σημασία είναι να σε συγχωρέσει ο Θεός. Να ζητήσει γνώμη από το Θεό. Και αν ζητήσει συγγνώμη από το Θεό μπορεί να βρει χάρη και από τους ανθρώπους. Γιατί ο Σαμουήλ πώς να συγχωρήσει κάποιον που δεν τον έχει συγχωρήσει ο Θεός. Αν όμως ο Θεός έλεγε «Σε συγχωρώ Σαούλ γιατί με τενόησες αληθινά» ο Σαμουήλ θα χοροπήδαγε από τη χαρά του. «Κύριε, σε συγχωρω σαουλ γιατι μετενόησε αληθινα ο σαμουηλ θα χοροπηδαγε απο τη χαρα του κυριε σε ευχαριστω που τον έβαλες να μετανοήσει και συγχωρέθηκε και το συγχώρεσες». Τώρα όμως πώς να τον συγχωρήσει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ακούτε. Και ο Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ «Δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέριψα στον λόγο του Κυρίου. Και ο Κύριος απέριψε σένα από το να είσαι βασιλεύς. Και ακούτε την αιτία της μετάνοιας του Σαούλ. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ διαναχωρήσει, να χωρίσει, εκείνος έπιασε αυτόν από το κράσπεδο του ηματίου, από την άκρη του ηματίου του και το ξέσκησε. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, «Εξέσκισε ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκεν αυτήν εις τον πλησίον σου, τον καλύτερόν σου» δεν θα ψευστεί ο ισχυρό του Ισραήλ, ούτε θα μεταμεληθεί, διότι δεν είναι άνθρωπο ώστε να μεταμεληθεί. Δεν μεταμελείται. Αν όμω ο, Θεός, ο άνθρωπο μετανοήσει, μετανοεί και αυτό. Αν ο, Θεός, ο άνθρωπο επιστρέψει στο Θεό, τότε και ο Θεό επιστρέψει στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπο πλησιάσει το Θεό, τότε ο Θεό και ο Θεό θα πλησιάσει τον άνθρωπο. Αν όμως ο άνθρωπος μετανοεί στον άνθρωπο Τότε ο Θεός φεύγει ακόμη πιο μακριά Γιατί ποιον φοβάται τελικά Τον άνθρωπο Και τι περιμένει, τι προσδοκά Τι περιμένει καλό από τον άνθρωπο Και λέει ο Λόγος του Θεού 30 εδάφιο Ο δε είπε αμάρτησα Κοιτάξτε το κίνητρο αλλά τι μισών με τώρα παρακαλώ έπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έπροσθεν του Ισραήλ και επίστρεψον με τεμού για να προσκυνήσω Κύριον τον Θεόν σου και που ήθελε είναι τιμή φοβερό δεν είναι να θέλει τιμή δεν του φτάνει που είναι βασιλιάς θέλει να τον τιμήσουν κιόλας και θέλει να τον τιμήσει και ο Σαμουήλ Πω, 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 Τρομάζεις που το σκέφτεσαι. Ξέρετε όμως αδερφοί, δεν είναι μόνο ο Σαούλ. Αν ψάξουμε λίγο την καρδιά μας, θα δούμε ότι όλοι μας θέλουμε λίγη τιμή. Όλοι μας. Και εγώ εξιδίων κρίνω τα αλότρια. Όλοι θέλουμε έναν καλό λόγο. Όλοι στενοχωριόμαστε όταν κάποιος μας πει ένα πικρό λόγο και μας προσλά... προσβάλλει. Όλοι αγανακτούμε αν κάποιος μας αδικήσει. Όλοι χαιρόμαστε αν κάποιος μας τιμάει. Μπράβο, συγχαρτήρια. Απ, αμέσως λες, ρε. Συγχαρτήρια. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτό που έχουμε μέσα μας, που θέλουμε τιμή, να μην οδηγεί τα βήματά μας. Βεβαίως, τα παιδιά να τιμούν τους γονείς. Απαραίτητο. Αλλά είναι εντολή προς τα παιδιά, δεν είναι εντολή προς τους γονείς. Και έχει μεγάλη διαφορά σε ποιον είναι η εντολή. Τα παιδιά να τιμάτε τους πατέρες σας και το, τα πατέρα σας και τη μητέρα σας για να σας γίνετε καλό και να είστε μακροχρόνιοι. Ο πατέρας δεν λέει, έλα τιμήσέ με, γιατί το λέει ο Θεός. Όχι. Άλλη είναι η εντολή του Θεού στον πατέρα και στη μητέρα. Με παιδεία και νουθεσία κυρίου να μεγαλώνει τα παιδιά σου. Μην απαιτεί να σε τιμούν, αλλά ο Θεό απαιτεί από σένα να τα φροντίζει, να θησαυρίζει για τα τέκνα σου. Και αν δεν με τιμούν, πάλι θα θησαυρίζει. Μέχρι να μετανοήσουν, μέχρι να έρθουν ει σε αυτόν. Αλλά εμείς τι κάνουμε, όταν βλέπουμε ένα παιδί και δεν μας τιμάει, το τιμωρούμε. Γιατί, ποιος μας έδωσε αυτό το δικαίωμα. Και αν το πω να το καταλάβουμε πιο πολύ. Ο λόγος του Θεού στη γυναίκα τι λέει, να υποτάσσεσαι και να φοβάσαι τον άντρα σου. Αυτό είναι εντολή στη γυναίκα. Δεν είναι εντολή σε μένα να την κάνω να υποτάσσεται και να την κάνω να με φοβάται και αν δεν με φοβάται να πέφτει και ένα μπερντάκι ξύλο. Δεν είναι εντολή αυτή. Η εντολή σε μένα είναι να την αγαπάω και να τη φροντίζω. Μην αλλάζουμε τις εντολές που ο Θεός μας δίνει. Ο Θεός μου δώσε εντολή. Εγώ την εντολή του Θεού εγώ θα την εκτελέσω. Και ο Θεός έδωσε εντολή στη γυναίκα μου. Την εντολή που έδωσε ο Θεός στη γυναίκα μου, η γυναίκα μου θα την, εκ, θα την εκπληρώσει. Και την εντολή που δίνει ο Θεός στους πρεσβύτερους, οι πρεσβύτεροι δεν θα έχουμε απαιτήσει από τους πρεσβυτέρους εμείς οι άνθρωποι. Θα προσευχόμαστε για αυτούς. Και αυτοί θα πρέπει να εκπληρώνουν την εντολή που έχουν από το Θεό. Να φροντίζουμε να ακούμε καθαρά τις εντολές που ο Κύριος μας δίνει. Και όχι να ακούμε τις εντολές που ο Κύριος δίνει στους άλλους. Γιατί εκεί θα πέσουμε σε παγίδες, σε κρίση, σε κατάκριση και σε καταδίκη. Να προσέχουμε τις εντολές που σε εμάς δίνει ο Θεός Σαν σύζυγους, σαν πατέρες, σαν μητέρες, σαν παιδιά Γιατί μπορεί να είμαι και πατέρας και να είσαι και μητέρα Αλλά είμαστε και παιδιά γιατί έχουμε και γονείς Και παππούδες και γιαγιάδες Και μέσα στο Λόγο του Θεού τι λέει για τους παππούδες και τις γιαγιάδες Στον Τιμόθεο από βρέφου σε δίδαξαν τα ιερά γράμματα. Παππούδε και ηλιάδες, τι διδάσκουνε, τα ιερά γράμματα στα εγγόνια του. Δεν διδάσκουν να φοράνε παντελονάκια και πώ να χορεύουνε, και πώ να είναι ωραία και πώ να είναι. Δεν διδάσκουν τέτοια. Τα ιερά γράμματα διδάσκουνε στα εγγόνια του. Και οι γραίε διδάσκουνε τι νεότερε. Και όταν υπάρχει πρεσβυτέρα, εννοώ σε ηλικία. Να προσέχετε εσείς οι νεότερες, να ακούτε προσεκτικά, γιατί από το Θεό έχουν εντολή να διδάσκουν και σοφία από το Θεό να διδάσκουν. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια άριστη, πρέπει να υπάρχει, άριστη τάξη. Κάθε ένας πρέπει να έχει τη θέση του και να στέκεται εκεί που τον θέλει ο Θεός. Ο Σαούλ όμως Ήθελα να τον τιμήσουν. Δεν του έφτανε που ήταν Βασιλιά, ήθελε να τον τιμήσουνε και ήθελε να σταθεί και δίπλα του Σαμουήλ ώστε να τον δούνε ως στρατιώτες του και να πούνε συγχαρτήρια. Μπορεί ο Σαμουήλ να ήρθε τελικά δίπλα του, ο Θεός όμως δεν ήρθε ποτέ δίπλα του. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί δεν πρέπει να θέλουμε να είναι δίπλα μας άνθρωποι, αλλά να θέλουμε να είναι δίπλα μας ο Θεός που θα φέρνει και τους κατάλληλους ανθρώπους. Ο Θεός θέλω να είναι δίπλα μου. Ο Χριστός να είναι δίπλα μου. Και αν κάνω λάθος να του πω, ε, λέει, σε με, σπλαχνίσουμε. Και θα με σπλαχνιστεί. Ο Σαμουήλ τον τίμησε, θυσίασε μαζί του, αλλά του λέει, φέρε τον Αγάγ, για να έρθω, πρέπει να εκπληρώσω εγώ τουλάχιστον την εντολή του Θεού. Φέρνει τον Αγάγ και τον έσφαξε μπορούσε να κάτσει θυσία δίπλα στον Αγάγ δεν γίνεται θα έρθω να σε τιμήσω αφού το θέλεις αλλά θα έρθω έτσι πως θέλει ο Θεός έσπαξε τον Αγάγ ενώπιον του λαού και του Σαούλ και ανεχώρησε τον Νασαμουήλ αλλά αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον το Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Και συνεχίζει, επένθησε όμως ο Σαούλ, ο Σαμουήλ για το Σαούλ. Επένθυσε, λυπήθηκε για το Σαούλ, αλλά ποτέ δεν πήγε να τον πλησιάσει και ποτέ δεν πήγε κοντά του. Γιατί? Γιατί κοντά του δεν ήταν ο Θεός. Και ο Σαμουήλ πηγαίνει εκεί που είναι ο Θεός. Ο Σαούλ τώρα θα τραβήξει το δρόμο μόνος του. Και ένα δρόμο δύσκολο. Ένα δρόμο που είναι απεριμένος από το Θεό. Σε λίγο, το Πνεύμα το Άγιο που είχε δώσει ο Θεός στο Σαούλ θα απομακρυνθεί από το Σαούλ. Και απομακρυνόμενο το Πνεύμα το Άγιο ήλθε το Πνεύμα της πονηρίας και κατοίκησε μέσα του. Και τον ετάραζε. Δηλαδή, Πόσο σοβαρό είναι αυτό αδερφοί αγαπητοί. Ένας ευλογημένος και χρησμένος κατάτιζε θεμονισμένο. Ο Θεός να μας φιλάει. Μια μέρα, λίγες ώρες, ίσες λίγα λεπτά. Όμως μια μέρα τόσο χαρακτηριστική. Μια μέρα που τα όλα η αρμόδιο ημέρα. Η μέρα που δοκιμάστηκε το έργο του. Που δοκιμάστηκε ο Σαούλ και ευρέθη αδόκιμος. Και δεν ευρέθη μόνο αδόκιμος, ευρέθηκε υποκριτής. Και δεν ευρέθηκε υποκριτής μόνο, αλλά βρέθηκε και άνθρωπος που δεν ήξερε να μετανοήσει το Θεό και να επιστρέψει στο Θεό. Και όλα αυτά γιατί η καρδιά του εξεζήτησαν τα λάθηρα, αν και ήταν βασιλιάς που τα είχε όλα. να ήταν το χούλις, χαλάλη του. Αλλά βασιλιάς που τα είχε όλα, εξεζήτησε τα λάθηρα. Αδερφοί, δεν υπάρχει, κάτι ταπεινή μου γνώμη, πιο σοβαρό μάθημα στη Γραφή, από αυτό το λάθος του Σαούλ. Εγώ τουλάχιστον στην Παλαιά Διαδίκη δεν έχω βρει τίποτα άλλο τόσο σοβαρό που να προκαλεί φόβο, τρόμο. Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός να είμαστε τρέμοντες εις το λόγο Του. Τρέμοντες. Τρέμοντες. Αμήν.